άμεσα ξεκινάει και η δρομολόγηση της διαδικασίας της αποκατάστασης των ζημιών και κυρίως της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε ήδη από σήμερα στις περιοχές όπου μπορούμε να παρέμβουμε και θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι η χώρα έχει και τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και το μηχανισμό γρήγορης αρρωγής έτσι ώστε οι συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν να δουν γρήγορα την ανακούφιση την οποία μπορεί να τους παρέχει το κράτος έτσι ώστε να ξαναρχίσουν τις ζωές τους, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να μπορούν να παρέμβουν στην οικοσκευή τους και οι επιχειρήσεις να αρχίσουν και πάλι να λειτουργούν. Ταυτόχρονα έχω ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες να διεκδικήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση την μέγιστη δυνατή στήριξη την οποία η πατρίδα μας αξίζει να λάβει σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Έχω ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Βαν ντερ Λάιεν, προκειμένου να διερευνήσουμε όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η χώρα μας να έχει μια πρόσθετη στήριξη και η ευρωπαϊκή αρρωγή να μην μένει στα λόγια, αλλά να εκδηλώνεται στην πράξη. Έχουμε επίσης κινήσει τις διαδικασίες συνομιλίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο με πολύ ευνοϊκούς όρους για να μπορούμε να κάνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις στα έργα υποδομής, τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη ζημιά. Θέλω να ζητήσω από όλους και από όλους να είμαστε ενωμένοι σε αυτήν την πολύ μεγάλη πρόκληση, μία ακόμα πρόκληση για την πατρίδα μας. Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε εδώ και στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την πολύ μεγάλη αναμονή και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτά τα οποία η φύση με τόσο πρωτοφανή μανία κατέστρεψε.